Σταθερή αλλά συνάμα εξαιρετικά ανησυχητική εξακολουθεί να είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του ΕΚΙΠΗ που νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό. Καθημερινά 300 περίπου ασθενείς θετικοί στον ιό δέχονται ενδονοσοκομιακή φροντίδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση του αριθμού των νοσηλευμένων σε κοινούς θαλάμους, όπου τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι θα υπάρξει και μείωση. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση όσον αφορά τους νοσηλευμένους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την μία, αυξάνεται ο αριθμός των νοσηλευμένων στις εντατικές μονάδες και από την άλλη, ο μέσος όρος της ηλικίας ασθενών που χρήζουν διασωλήνωσης πέφτει σε σχέση με την περίοδο προεμβολιασμών. 57 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το εύρος ηλικιών που έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας κυμαίνεται από 25 μέχρι 76 έτη. Η διάμεση ηλικία έχει πέσει στα 57. Αλλά το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό ασθενών οι οποίοι είναι κάτω των 50. Την ίδια ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη άλλοι 11 ασθενείς. Άτομα τα οποία είχαν νοσήσει με κορονοϊό, νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχουν περάσει 20 μέρες όπου έχουν αποχαρακτηριστεί ναι μεν, αλλά συνεχίζουν να είναι σε μηχανική υποστήριξη, άρα αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας που έχουμε. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν και οι αριθμοί των θετικών περιστατικών ατόμων που βρίσκονται σε κλειστές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκαν 35 νέα περιστατικά. Στο μεταξύ, εξιτήριο έλαβαν από το νοσοκομείο αναφοράς 2 ασθενείς με κορονοϊό που κατήχαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.